Κύριε λίστα μεταρρυθμίσεων θα κατατεθεί το συντομότερο δυνατό, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μετά την τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα βραχυχρόνιας ρευστότητας. Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, ανακοίνωσε τη διάθεση κοινοτικών κονδυλίων ύψους 2 δις ευρώ από τα διαρθρωτικά ταμεία μέσα στο 2015 για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Ο Θάνος Αθανασίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μας ενημερώσει για τη συλλογοπορία. Κάνω. Τέσσερις ώρες κράτησε η μαραθώνια συνεδρίαση της επταμερούς επιτροπής στο περιθώριο της Συνόδου για να λυθεί η παρεξήγηση σε σχέση με το τι πρέπει να γίνει από την ελληνική πλευρά και εσύ από την πλευρά των Ευρωπαίων, ώστε αφενός να προχωρήσει το ελληνικό πρόγραμμα, αφετέρου να εκταμειωθούν κάποια σύμβατα ώστε να λυθεί το πρόβλημα ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας. Αφού η παρεξήγηση λύθηκε με κατέρωθεν διευκρινήσει, η κυβέρνηση τώρα θα φτιάξει δουλειά μαζί με τα τεχνικά κλιμάκια στην Αθήνα. Πάντως βλέπουμε ιδιαίτερα χαρούμενο κλίμα στα πλάνα μας. Θάνο, ενώ χθες λέγαμε ότι το κλίμα ήταν βαρύ. Το κλίμα μπορεί να ήταν βαρύ, αλλά τα πλάνα αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι ευτυχώς η παρεξήγηση λύθηκε μετά το βαρύ κλίμα. Και αφού η παρεξήγηση λύθηκε, τώρα έχουμε σχεδόν μία εβδομάδα για να προσδιορίσουμε τα μέτρα. Τα μέτρα αυτά θα πάνε σε ένα Eurogroup μαζί με την αξιολόγηση των θεσμών και θα αρχίσουν αμέσως οι εκταμιεύσεις. Θεωρείται εξαιρετικά πιθανό δε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να επαναφέρει και την εξαίρεση που είχε στα ελληνικά ομόλογα και να αρχίσει και πάλι να τα δέχεται όπως πριν από τα μέσα Φεβρουαρίου. Ας το ελπίσουμε και αυτό. Θάνο Αθανασίου, σε ευχαριστώ. Την ικανοποίηση της κυβέρνησης για τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής αλλά και της επταμερούς συνάντησης που είχε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, εξέφρασε ο Αλέξης Τσίπρας. Επιβεβαιώσαμε ότι η ελληνική κυβέρνηση και οι εταίροι σέβονται τη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου, τόνισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, επισημένοντας πως υπάρχει ήδη ένα καλά επεξεργασμένο πακέτο μεταρρυθμίσεων, το οποίο θα καταθέσει άμεσα στους θεσμούς. Επισημαίνει παράλληλα πως δεν υπάρχει πέμπτη αξιολόγηση, ούτε νέα υφεσιακά μέτρα, ενώ διαβεβαίωσε πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ρευστότητας. Επιβεβαιώθηκε η πεποίθησή μας ότι η πολιτική διαπραγμάτευση ήταν τελικά το κλειδί για να ξαναβάλουμε σε ράγες τη συμφωνία με τους εταίρους. Και υπ' αυτή την έννοια μπορώ να σας πω πως η αίσθησή μου είναι πως η προσπάθειά μας...